Επιβαρύνσεις από το πρώτο ευρώ για ελεύθερους επαγγελματίες, αλλά και αυξημένους φόρους για μισθωτούς και συνταξιούχους, με την κατάργηση των αφορολόγητων τέκνων και των εκτόσεων δαπανών φόρου, φέρνει ο νέος κώδικας φορολογίας εισοδήματος, που θα εφαρμοστεί για τα φετινά εισοδήματα, τα οποία θα δηλωθούν το 2014. Συγκεκριμένα, μισθωτοί και συνταξιούχοι με ετήσιο εισόδημα πάνω από 9.550 ευρώ και ένα ή περισσότερα τέκνα θα πληρώσουν αυξημένους φόρους. Καταργείται το πρόσθετο αφορολόγητο τέκνων, ενώ μπαίνει τέλος και στην πρόσθετη έκπτωση φόρου για τους κατοίκους παραμεθόριων περιοχών ή νησιών με λιγότερους από 3.100 κατοίκους. Με το νέο κώδικα καταργείται η έκπτωση φόρου για δαπάνες που αφορούν σε ενίκεια κύριας κατοικίας ή ενίκεια για κατοικία παιδιών που σπουδάζουν, ασφάλιστρα ζωής, ατυχημάτων και ασθένειας, δίδακτρα φροντιστηρίων αλλά και τόκου στεγαστικών δανείων πρώτης κατοικίας. Οι φορολογικές επιβαρύνσεις για τα φετινά εισοδήματα ξεκινούν από τις 24.000 ευρώ για μισθωτούς συνταξιούχους χωρίς παιδιά, τις 12.000 ευρώ για μισθωτό ή συνταξιούχο με ένα παιδί, 11.000 ευρώ για μισθωτό ή συνταξιούχο με δύο παιδιά και τις 10.000 ευρώ για μισθωτό ή συνταξιούχο με τρία παιδιά και άνω. Φόρο από το πρώτο ευρώ θα κληθούν να πληρώσουν για τα εισοδήματα του 2013, καθώς καταργείται το αφορολόγητο των 5.000 ευρώ και εκατοντάδες χιλιάδες ελεύθεροι επαγγελματίες, με συντελεστές που ξεκινούν από 26%, όσοι δηλώνουν εισοδήματα από αγροτικές δραστηριότητες με συντελεστή 13% και όσοι έχουν εισοδήματα από ακίνητα με συντελεστές που ξεκινούν από το 10%, το οποίο θα αυξηθεί σε 11% το 2014. Ελεύθερος επαγγελματίας με εισόδημα 5.000 ευρώ δεν πληρώνει φόρο για τα εισοδήματα του 2012 που δηλώθηκαν φέτος, ενώ για τα φετινά εισοδήματα που θα δηλωθούν του χρόνου θα πληρώσει φόρο 1.300 ευρώ. Αντίστοιχα, ελεύθερος επαγγελματίας με ετήσιο εισόδημα 7.000 ευρώ θα πληρώσει φόρο 200 ευρώ για το 2012 και 1.820 ευρώ για φέτος. Τέλος, για εισόδημα 10.000 ευρώ, ο φόρος που αναλογεί για το οικονομικό έτος 2012 είναι 500 ευρώ και για το 2013 2.600 ευρώ. Αποδείξον δίνει το Υπουργείο Οικονομικών, αφού το νέο σύστημα που θα ανακοινωθεί το φθινόπωρο και θα ισχύσει από του χρόνου, σκοπό έχει να παταχθεί η φοροδιαφυγή και να αυξηθούν τα κρατικά έσοδα. Έτσι, οι φορολογούμενοι από του χρόνου θα μαζεύουν όλες τις αποδείξεις. Κάθε Δεκέμβριο θα ξεκαθαρίζει ποιες αποδείξεις θα υποβάλλονται, ενώ εκτός από μισθωτούς και συνταξιούχους θα συγκεντρώνουν αποδείξεις και οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Το Υπουργείο Οικονομικών θα πρέπει να δώσει συγκεκριμένες κατευθύνσεις και οδηγίες για τη συλλογή των αποδείξεων και δεν μπορεί ο φορολογούμενος να μαζεύει όλο το χρόνο αποδείξεις και να ενημερώνεται στο τέλος της χρονιάς ποιες περνάνε και ποιες όχι. Σύμφωνα με πληροφορίες, δεν θα έχουν όλες οι αποδείξεις την ίδια φορολογική βαρύτητα και έτσι στο νέο σχήμα παροχής κινήτρων προς φορολογούμενους, στόχος είναι να εκδίδουν αποδείξεις επαγγελματικές ομάδες που είναι πρώτες στις θέσεις φοροδιαφυγής όπως οι ελεύθεροι επαγγελματίες. Θα υπάρχουν αποδείξεις που δεν θα μετρούν καθόλου στη φορολογική δήλωση, όπως παραδείγματος χάρη είναι οι αποδείξεις των ΔΕΚΟ, αποδείξεις που θα μετρούν διπλάσια από την αξία τους, από ηλεκτρολόγους, μηχανικούς, γιατρούς, αλλά και αποδείξεις που θα μετρούν κανονικά όσο η αξία τους. Αγαναχτώ με την έννοια ότι αυτή τη στιγμή ακόμα έχω 20% ΦΠΑ, ακόμα αναγκάζει τον κόσμο να ζητάει αποδείξεις που δεν πρέπει να ζητάει. Επί απομόνωση του επιχειρηματίας να μπορεί να κόβει αποδείξεις. Πάντως για φέτος δεν αλλάζει τίποτα στη συλλογή των αποδείξεων. Δηλαδή, οι φορολογούμενοι πρέπει να συγκεντρώνουν αποδείξεις με το 25% του συνολικού του εισοδήματος. Από το 2014 όμως, οι αποδείξεις θα αναγράφονται σε ειδικό πεδίο της φορολογικής δήλωσης και ο φορολογούμενος, σύμφωνα με το σενάριο του Υπουργείου Οικονομικών, ή θα παίρνει πίσω το μέρος του ΦΠΑ, 3 ή 4%, ή θα μειώνεται ο φόρος που θα πληρώσει ο πολίτης. Αποσυνδέεται και η έκπτωση των 2.100 ευρώ από τις αποδείξεις. Εκτός από τα κίνητρα επιστροφής φόρου, το Υπουργείο, στο πλαίσιο περιστολής φοροδιαφυγής, εξετάζει την υποχρεωτική χρήση πιστωτικών καρτών από τα 500 ευρώ και πάνω, αλλά και φορολογικά μπόνους για την χρήση φοροκάρτας. Μια νέα κατηγορία πόρων που δεν δικαιούνται ιατροφαρμακευτικής περίθαλψης έχει δημιουργήσει οικονομική κρίση. Πρόκειται για αμέτρητες περιπτώσεις ανέργων, ελεύθερων επαγγελματιών αλλά και εργαζομένων που δουλεύουν δίχως ασφάλιση. Αναγκαστικά δεν έχουμε ασφάλεια και τρέχουμε στα νοσοκομεία. Από την τσέπη σας? Ναι, αν έχουμε βέβαια. Πάντα προσπάθησα να είσαι καλυμμένος για να έχεις κάποια ιατροφαρμακευτική περίθαλψη, αλλά τα πράγματα είναι πολύ δύσκολα. Σύμφωνα με το Ινστιτούτο Οικονομικών και Βιομηχανικών Ερευνών, 3 στους 10 εργαζόμενους είναι ανασφάλιστοι. Δεν μπορούμε να κάνουμε μια γενική μου. Τόσο απλό. Και φάρμακα χρειαζόμαστε και όλα. Είναι δύσκολη πολύ η κατάσταση. Ναι. Αφόρητη. Μας πήρε κάτι φορά. Αυτό που γίνεται δεν έχει ξαναγίνει. Για κάποιους μας λέει το να έχουν γιατρό και φάρμακα είναι αυτονόητο. Εγώ θεωρούμε άποροι. Υποτίθεται ότι στα 4 χρόνια έχει τελειώσει ο ΑΕΒ. Έχει τελειώσει και η ασφάλεια. Και το σημαντικότερο, η ασφάλεια, έτσι, η ιατρική κάλυψη,
είναι ότι. Έτσι. Ωραία. Για να μπορέσει να είσαι και όρθια για να αντιμετωπίσει όλα αυτά. Ούτε αυτό δηλαδή δυνάμεθα. Ακόμα και για την πιο απλή εξέταση πρέπει, μας λέει, να απευθυνθεί σε ιδιωτικό γιατρό και να πληρώσει. Υπάρχουν, δεν υπάρχουν, πρέπει θα τα βρούμε όταν θα υπάρξει ανάγκη για περίθαλψη. Το μεγαλύτερο άγχος για τους ανασφάλιους εργαζόμενους είναι ότι δεν μπορούν να προσφέρουν στην οικογένειά τους και πολύ περισσότερο στα παιδιά τους τη στοιχειώδη ιατροφαρμακευτική περίθαλψη. Δεν θέλω να το σκέφτομαι, ειδικά για το παιδί μου. Ζει καθημερινά με το φόβο μήπως χρειαστεί κάποιος από την οικογένειά της γιατρό. Σκεφτόμαστε να πάμε στο γιατρό. Και εμείς και τα παιδιά μας. Έδειξε την κάρτα ανεργίας, ας πούμε, ο γιος μου. Εντάξει. Δεν χρεώθηκε, δεν του χρεώσανε κάτι. Αλλά αν χρειάζεται κάτι πιο σοβαρό. Κάποιοι που βρίσκονται κοντά στη σύνταξη προσπαθούν να κάνουν μεροκάματα, ακόμα και με δουλειές του ποδαριού, θέλοντας να συμπληρώσουν ένσημα και να αποκτήσουν ως συνταξιούχοι περίθαλψη.